αντίδραση στην κρίση την οποία πέρασε ο ρωσικός πολιτισμός την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της Οκτωβριανής Επαναστάσεως. Υπό την εντύπωση της πνευματικής καταστάσεως της κοινωνίας σε εκείνους τους δύσκολους και σημαντικούς για την Ρωσία καιρούς, όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι της Ρωσίας, θεολόγοι φιλόσοφοι όπως ο Μπερτιάεφ, ο Φραγκ, ο Λόσκι, ο Τρουμπετσκόι και πολλοί άλλοι, συνδέουν το θέμα της ρωσικής συναισθηματικότητας με την ιδέα της αναγεννήσεως της κοινωνίας μετά την εξαφάνιση όλων εκείνων των ειδώλων τα οποία επηρέαζαν την ψυχή του Ρώσου διανοούμενου του 18ου αιώνα. Η σημερινή κατάσταση της πνευματικής κρίσεως, την οποία βιώνει όχι μόνο η Ρωσία αλλά και όλος ο σύγχρονος κόσμος, αποτελεί, όπως είπε ένας μεγάλος Ρώσος φιλόσοφος, ο Φραγκ, ο Σέργιος Φραγκ, μία εξαιρετική τραγικότητα του χαρακτήρα της σύγχρονης εποχής, είναι η αυθονία του κακού και της εθελοτυφλίας. Όταν έχουν καταληφθεί όλοι οι κανόνες, οι συνηθισμένοι κανόνες της ζωής μας, όταν το ανθρώπινο πρόσωπο δεν μπορεί να ανακαλύψει την οδό η οποία θα το βοηθήσει να ξεφύγει από αυτό το πραγματικό αδιέξοδο.